Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Last Time, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Εδώ ακούς την αλήθεια» με τη Μαρία Μποζίνη. Σήμερα στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ανέστη Σαμαρά, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα οικονομικά και θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας, η οποία, όπως βλέπετε, κάθε μέρα γίνεται και πιο έντονη. Κύριε Σαμαρά, καλησπέρα σας. Θα σας πω 2-3 λόγια για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ζει και δραστηριοποιείται στην αριδαία αλμοπίας του νομού Πέλλας, είναι πτυχιούχος ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Λάρισας, σχολής διοίκησης και οικονομίας του τμήματος λογιστικής, με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά. Διατηρεί από το 2018 επιχείρηση στον κλάδο της ομορφιάς με παραγωγή και εμπορία προϊόντων ευεξίας. Επίσης, είναι τελειόφυτος του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακόμα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πέλλας, κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου στο Τμήμα Υπηρεσιών. Τέλος, είναι παντρεμένος, έχει 4 παιδιά, τα οποία έχει αποκτήσει με την κυρία Καρανικόλα Χαρίκλια. Ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει υποψήφιος με το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου. Κύριε Σαμαρά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Last Time. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ήρθατε να συζητήσουμε κάποια πράγματα οικονομικά που μας απασχολούν πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και νομίζω είστε ο ειδήμων που μπορεί να μας διαφωτίσει. Θα προσπαθήσουμε, πιστεύω, να ανταποκριθούμε τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές μας, ώστε να τα πούμε με απλά λόγια, να κατανοήσουν το τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, αλλά και το τι μέλει να συμβεί από εδώ και στο εξής με αυτά που συμβαίνουν και καθημερινά αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Τα οικονομικά της χώρας μας, κύριε Σαμαρά, πάνε από το κακό στο χειρότερο τον τελευταίο καιρό και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που ανοίγουμε το πορτοφόλι μας να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή είμαστε στο σούπερ μάρκετ μάλλον και ανοίγουμε το πορτοφόλι να πληρώσουμε και βλέπουμε όλο και λιγότερα χρήματα. Με όλα να ανεβαίνουν, εσείς πώς βιώνετε αυτή την ακρίβεια σαν πατέρας 4 παιδιών με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που ξέρουμε όλοι σαν γονείς που έχουν τα παιδιά και σαν ένας επιχειρηματίας σε μια μικρή πόλη? Είναι αξιόλογο και το ότι αυτό δεν είναι για μια περίοδο την οποία θεωρούσαμε μικρή όσον αυτό της οικονομικής κρίσης που περάσαμε σαν χώρα με τα μνημόνια και όλα τα σχετικά. Το βλέπουμε να παρατείνεται και να όλο και πιο πολύ να αυξάνεται. Πρέπει για μένα μία είναι η λύση να γίνει ένα, με την καλή έννοια της λέξης, ένα reset στην εθνική μας οικονομία. Να εστιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, να πούμε και να μην το διστάσουμε, να φτάσουμε στην αυτάρκεια, να παράγει η χώρα μας ένα προϊόν που θα δώσει μεγάλη ικανοποίηση και στους αγρότες μας και κατ' επέκταση σε όλα τα επαγγέλματα που προέρχονται από αυτό το τομέα, και οι υπηρεσίες θα αυξηθούν και οι μεταφορές. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στον πρωτογενή τομέα και στην αυτάρκεια. Να θέσουμε κανόνες, είναι η περιβόητη κοινή υπουργική, η κοινή, συγγνώμη, ευρωπαϊκός κανόνας κοινής αγροτικής πολιτικής, που έχει αρκετά σημεία τα οποία είναι προς βελτίωση ή ακόμη και σε ανέρεση σε κάποια κεφάλαιά της. Εγώ θα πρότεινα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να μην εισάγουμε φρούτα λαχανικά από την Τουρκία. Αν θα πρέπει όμως να τα εισάγουμε, να βάλουμε ένα τέλος περιβαλλοντολογικό. Χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό, καλό είναι να μας πληρώνουν ένα τέλος περιβαλλοντολογικό, γιατί οι ρήποι που αυξάνουν αυτά τα φορτικά που μετακινούνται στην Βόρεια Ελλάδα επιβαρύνουν κατ' επέκταση την οικονομία της χώρας με βάση πάντα την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν προτάσεις, αρκεί να δοθούν και αντίστοιχες ευκαιρίες να ακουστούν αυτές. Επίσης, ένας άλλος τομέας, ο οποίος είναι τώρα πρωτόγνωρος, αλλά θα τον ζήσουμε άμεσα, θεωρώ, είναι αυτό της λειψιδρίας. Βλέπουμε ότι ο μήνας Μάρτιος ήταν ο πιο ζεστός των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Αυτό έχει μια επίπτωση της λειψιδρίας, το ότι μερικά ευπαθή προϊόντα μας
θα έχει μεγάλη επίπτωση στις τιμές του καταναλωτή. Άρα πάλι θα πάμε σε ένα τεχνητό αύξηση του πληθωρισμού και κατ' επέκταση το καλάθι της νοικοκυράς θα γίνει ακόμα πιο ακριβό. Έχουμε κάποια μέτρα γι' αυτό, μπορούμε να κάνουμε κάτι, μας έχουν ανακοινώσει κάτι. Εγώ από όσο έχω ακούσει μέχρι στιγμής δεν μας έχουν πει τίποτα. Το τελευταίο που μπορεί να αναφερθεί επάνω σε αυτό το κομμάτι. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που έχουν ανακοινώσει 15 Απριλίου οι γεωπόνοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι γεωπόνοι των περιφερειών της χώρας ότι κατεβαίνουν σε παρατεταμένη απεργία, αορίστης διάρκειας. Σημαίνει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι να εξάγουμε ή να εισάγουμε δεν θα μπορούν να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Μας είπε κάποιος κάτι για αυτό το πράγμα, για αυτή την κοινωνική ομάδα που απαιτεί τα αυτονόητα. Απαιτεί την επιστημονική του κατάρτιση, απαιτεί τις πληρωμές του. Έχει πολλά θεσμικά και επιχειρηματικά απαιτούμενα, τα οποία δυστυχώς έχουν πέσει στα ψηλά γράμματα. Όπως πάντα από αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, όπως πολύ σωστά μας το λέει και ο κύριος βουλευτής μας, ο κύριος Παπαδόπουλος. Αυτά πρέπει να εστιάσουμε, πρέπει να δώσουμε την αντίστοιχη προσοχή και να τα αναδείξουμε με την καλή έννοια αυτής της λέξεως, ώστε να μπορέσουν να πάρουν και κάποιες απαντήσεις επιτέλους. Κύριε Σαμαρά, είδαμε τους αγρότες να διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα το προηγούμενο διάστημα, να κλείνουν δρόμους, να βγάζουν εξαγγελίες ότι θα τραβήξουν πάρα πολύ την διαμαρτυρία τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Αλλά ξαφνικά είδαμε μαχαίρι να κόβονται οι κινητοποιήσεις. Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση. Δυστυχώς είναι να δώσω κάτι για να σταματήσει κάτι, να δώσω μια ασπιρίνη. Υποσχέθηκαν πολλές ασπιρίνες, κάποιες από αυτές δόθηκαν προώρα, κάποιοι τις καλοδέχτηκαν και δεν τους κακολογούμε γι' αυτό. Οι ανάγκες είναι τεράστιες στον αγροτικό τομέα και στον αγρότη παραγωγό και επαγγελματία. Δεν θεωρώ ότι με μια ασπρίνη εξαλείφεται το πρόβλημα και υπάρχει ίαση του προβλήματος. Πρέπει να γίνει, όπως το είπα και στην αρχή της κουβέντας, πρέπει να γίνει ένα reset, μια αναζωογόνηση στο σύνολο του πρωτογενή τομέα με έναν και μόνο αντικειμενικό σκοπό, αυτό της αυτάρκειας της χώρας. Πώς σχολιάζετε το θέμα της μη αναβάθμισης της πιστοληπτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody's? Βασικά πείτε μας με απλά λόγια, τι είναι αυτός ο περιβόητος οίκος Moody's? Όπως όλες οι επιχειρήσεις, να το πω έτσι, και όλες οι οικονομικές μονάδες, ακόμα και εμείς οι ατομικές, όταν θέλουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα είτε στην οικογένειά μας είτε στην επιχείρησή μας, ζητάμε κάποιο δάνειο. Στο να πάρουμε αυτό το δάνειο και να το γυρίσουμε με κάποιον τόκο πίσω σε αυτόν που θα μας το παραχωρήσει, στην τράπεζα στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να μας αξιολογήσει την πιστοληπτική μας ικανότητα. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς είναι και η περιβόητη Moody's, ένας παγκόσμιος οργανισμός που βλέπει τα μεγάλα κράτη και τις δυνατότητες που έχουν στο να δανειστούν και αν δανειστούν με τι επιτόκιο και αν θα μπορέσουν να το εξυπηρετήσουν αυτό το δάνειο. Yes. Σε εμάς, η χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται σε τέτοιο γεωγραφικό σημείο που είναι καλό που βρίσκεται σε αυτό το γεωγραφικό σημείο γιατί έχει πάρα πολλά ατού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρ μας σαν έθνος. Γύρω μας όμως το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετοί πόλεμοι. Όταν βλέπει αυτή η Moody's, αυτός ο οίκος αξιολόγησης, ότι υπάρχει μια αστάθεια στη γειτονιά, όταν το σπίτι του γείτονα καίγεται και εσύ πας να δανειστείς για το δικό σου σπίτι, θα σου πει δίπλα υπάρχει μια φωτιά. Πώς θα την αντιμετωπίσεις, τι θα κάνεις γι' αυτό, έχεις κάνει κάποιο σχέδιο? Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε προσκομίσει κάποιο σχέδιο. Είμαστε και συμπαραστεκόμαστε κακά για μένα, κακώς για μένα σε κάποιες χώρες, δίνοντας και εξοπλισμό μάλλον σε αυτές και στέλνοντας και τελευταία ένα πολεμικό μας πλοίο στον δεύτερο πόλεμο που γίνεται σε αυτό στη Μέση Ανατολής, στο οποίο θέλει να συμπράξει και η χώρα μας. Αυτά όταν τα βλέπει αυτός ο οίκος, νιώθει την ανασφάλεια που δημιουργείται και έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση. Και είναι ένα κομμάτι αυτό που σας αναφέρω, είναι και πάρα πολλά τα οποία είναι πολύ τεχνητά, τα οποία αν θα αρχίσουμε να τα συζητάμε, θέλουμε τουλάχιστον μία μέρα για να καταλάβει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Σας είπα τα πιο απλά έτσι περιγραφικά για να δείτε μια εικόνα ενός οίκου τότε αν θέλει να δανείσει σε κάποιο κράτος, τι παράγοντες λαμβάνει υπόψη του. Τελευταία ακούμε για το ελβετικό φράγκο πάρα πολύ στην τηλεόραση. Εμείς οι απλοί πολίτες, οι οποίοι δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Όμως οι δανειολήπτες
προφανώς και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με αυτό το ελβετικό φράγκο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πολλοί έτσι συνάνθρωποι μας, συνέλληνες, την δεκαετία του 10 και λίγο νωρίτερα, επέλεξαν να δανειστούν σε ελβετικό φράγκο για να αγοράσουν κατά κύριο λόγο ένα σπίτι. Δυστυχώς όμως μέσα σε ένα βράδυ και το 2012 και μετά, η Ελβετία για να προστατευτεί από την μεγάλη οικονομική και παρατεταμένη ανασφάλεια που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισε να σταματήσει το νόμισμά της να διαπραγματεύεται και να το εξισώσει με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλά από τα δάνεια που πήρε ο κόσμος να ανατιμηθούν μέχρι και 70%. Άρα ένα δάνειο το οποίο έκανε 10.000 θα έπρεπε να το αποπληρώσουν 17.000. Το λέω παραδείγματα που ήταν πολύ μεγαλύτερα τα ποσά, έτσι. Με αποτέλεσμα όποιες δόσεις και να έδιναν αυτοί οι καταναλωτές αυτού του δανείου να μην ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, στο πραγματικό κεφάλαιο που δανείστηκαν. Από τότε αυτή η πλειονότητα των συνελλήνων μας και των συνανθρώπων μας είναι σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Επιζητούν με ερωτήσεις αλλά και με μηνύσεις τις οποίες έχουν κάνει. Πολλές αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες δικαιώθηκαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εμάς για έναν λόγο τον οποίο δεν καταλαβαίνω, γιατί έχει παράταση στην παράταση οι δικαστικές αποφάσεις. Μία τελευταία δικαστική προσφυγή είναι στις 17 Απριλίου μεθαύριο, που εύχομαι αυτή να τηλεσεδικήσει και επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν και να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, ή να, αυτό που ζητάνε οι ίδιοι τους είναι να γυρίσουμε στο ευρώ, να έχουμε να κάνουμε με ευρώ και να αυτές οι υπερβολικές ανατιμήσεις του ελβετικού φράγκου λόγω της τεχνητής αυτής απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας να μην γυρίσει μπούμεραγκ στους ίδιους. Είναι πολύ. Οι άνθρωποι, να μην παρεξηγηθεί, οι άνθρωποι θέλουν να πληρώσουν το δάνειό τους. Δεν θέλουν να τους το χαρίσουν, αλλά να το πληρώσουν σε λογικές τιμές και σε εύρος, το οποίο να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα. Άρα, πού πάει η οικονομική κατάσταση της χώρας μας? Είναι μια. Και μετά και από το τελευταίο χτύπημα του πολέμου που έχει εξαπολύσει το Ιράν στο Ισραήλ, πού θα πάει η βενζίνη, πού θα πάνε τα προϊόντα, η συνεχόμενη ανατίμηση, τι βλέπετε? Όταν υπάρχει κίνδυνος, η χελώνα και το σαλιγκάρι μας δείχνουν το τι πράττουν. Όταν νιώθουν τον κίνδυνο, μπαίνουν στο καβούκι τους. Αυτό προτείνω να κάνουμε και εμείς σαν χώρα. Να μπούμε λίγο στο καβούκι μας, να δούμε τα του οίκου μας, να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες εκείνες ώστε να προστατευτεί το έθνος και τα σύνορά μας και η πατρίδα μας και να είμαστε έτοιμοι για το οποιοδήποτε κακό είναι να έρθει, που εύχομαι να μην έρθει, αλλά είναι στην πόρτα μας και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Πρέπει να μπούμε στο καβούκι μας με δύο λέξεις. Τα ακούσαμε τώρα τελευταία τον Πρωθυπουργό για εξαγγελίες για μια αύξηση την οποία την περιμένουμε όλοι, μπορώ να σου πω, και εγώ προσωπικά στην εργασία. Αυτή η πολυαναμενόμενη αύξηση μισθών θα ανακουφίσει τους Έλληνες? Και πώς είναι αυτή η αύξηση? Όσο και να είναι η αύξηση, όταν τα προϊόντα κατά κύριο λόγο εισάγονται και είμαστε μια καταναλωτική οικονομία που δεν παράγουμε βαρύ προϊόν το οποίο να έχει και την αντίστοιχη βαριά υπεραξία, όσο αύξηση και να έρθει, δυστυχώς το καλάθι του νοικοκυριού θα αυξάνεται αντίστοιχα. Κύριε Σαμαρά, όμως το λάδι δεν το εισάγουμε. Το λάδι το εξάγουμε, το παράγουμε και το εξάγουμε. Γιατί ανέβηκε τόσο το λάδι? Όλοι αναρωτιούνται και από τους παραγωγούς μέχρι τον καταναλωτή αυτό το κενό, το τι συμβαίνει. Είτε με τους υπερχονδρέμπορους, τους χονδρέμπορους, τους λιανέμπορους κτλ. Σε αυτό δυστυχώς, ενώ έχουμε ακούσει από την κεντρική κυβέρνηση και το αντίστοιχο Υπουργείο και έχουν μπει και προστήματα κτλ., παρατηρούμε αυτό το κενό να παραμένει. Δεν μας δίνει κανένας την πληροφορία που απαιτείται, ώστε εμείς να μπορέσουμε να δώσουμε και την αντίστοιχη απάντηση στο πολύ εύστοχο ερώτημά σου. Είναι ένα κενό το οποίο για μένα θεωρώ ότι διατηρείται τεχνιόντος, ώστε να μπορέσουν οι εισαγωγείς μας να έχουν κάποια προνόμια, τα οποία δυστυχώς θα πρέπει να αφήσουν λίγο τα υπερκέρδη και να αρχίσουν να κοιτάνε λίγο των πλησίων, να κοιτάνε λίγο και την ελληνική οικογένεια και τον Έλληνα πολίτη. Και τώρα θα σας πω στην ψηφιακή κάρτα του εργαζομένου που ακούμε επίσης πολύ τελευταία. Ποιος είναι ο ρόλος της ψηφιακής κάρτας? Υπάρχει η προσπάθεια στο να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος
όσον αφορά τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τους επιχειρηματίες προς το μεγάλο ταμείο του ΕΦΚΑ, το οποίο λόγω της γύρανσης του πληθυσμού έχει να αντιμετωπίσει στο μέλλον πάρα πολλά προβλήματα. Πολλοί από εμάς, εμένα προσωπικά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να μου δώσει τη σύνταξη που μου αναλογεί όταν πρώτα Θεός αξιώσει ο κύριος να βγω στη σύνταξη. Βλέποντας αυτό τον κίνδυνο, προσπαθούν να δημιουργήσουν και να εξαλείψουν την οποιαδήποτε απώλεια εισφορών προς το αυτό δημόσιο ταμείο. Έλαντε όμως που το έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο που υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια είτε από τον επιχειρηματία είτε τον εργαζόμενο το πώς θα λειτουργήσει αυτή η περιβόητη ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλοί κενά. Πρόσφατα βρέθηκα σε μια εκδήλωση η οποία μας εξηγούσε η εταιρεία που έχει αναλάβει το αντίστοιχο project και πραγματικά μείναμε άναυδοι σαν επιχειρηματίες το τι πολλές περίπλοκα συστήματα απαιτούσαν από τον επιχειρηματία αλλά και από τον εργαζόμενο στο να μπορέσει να έρθει εις πέρα σε αυτή η προσπάθεια. Να σας πληροφορήσω ότι μπορεί να ήμασταν στον αίθουσα 100 άτομα, στα πρώτα 45 λεπτά μείναμε 20. Ο επιχειρηματίας δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτά που τους έλεγαν υποτίθεται οι επιστήμονες που ήρθαν να εξηγήσουν την ψηφιακή κάρτα ασφάλισης εργαζομένου. Πραγματικά μείναμε όλοι με ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω το κεφάλι μας γιατί τι σημαίνει σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Το σύστημα πολλές φορές το Υπουργείο ενώ προσπαθεί να απαντήσει πέφτει στο κενό και δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουν να υλοποιηθεί δίνοντας τις ημερομηνίες τις συγκεκριμένες σαν όριο για να ενεργοποιηθούν αυτές οι ψηφιακές κάρτες. Το λέω ειλικρινά. Πραγματικά θέλω να ρωτήσω τελικά το Υπουργείο θέλει να βοηθήσει τους εργαζομένους ή δημιουργεί όλο και πιο ασφυκτικές συνθήκες και στον επιχειρηματία που θέλει ο άνθρωπος να δώσει δουλειές, αλλά και στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Έχω ακούσει κι εγώ προσωπικά ότι σε κάποια εργοστάσια και σε κάποιες επιχειρήσεις χτυπάς δύο φορές την κάρτα. Δηλαδή, μία φορά χτυπάς για να φανεί αν δεν κάνω λάθος το εργάλειο και μία φορά χτυπάς για τον επιχειρηματία να ξέρει ο άνθρωπος την ώρα που μπήκες και που βγήκες. Κάθε φορά που θέλεις αντιθέσεις εργασίας σου, πρέπει να χτυπάς την κάρτα. Αυτό ισχύει δηλαδή και άμα θα πας για διάλειμμα ή άμα θα πας και τουαλέτας. Κάποια λεπτά του διαλείμματος εννοούνται, αλλά παραπάνω από αυτά πρέπει να το κάνεις. Και αν θα βγεις έξω από το εργοστάσιο, επίσης όταν βγεις και ξαναμπείς θα πρέπει να ξαναχτυπήσεις. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και ξέρετε τι διαπιστώνω, ότι το Υπουργείο ναι μεν θέλει να βοηθήσει τον αντικειμενικό του σκοπό, αλλά δεν ρωτάει σε αυτούς που το επιβάλλει. Δεν ρώτησαν τους επιχειρηματίες να δώσουν τις κατευθύνσεις. Θεωρώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι όλες τις επιχειρήσεις τις θεωρούν σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Επειδή δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ με το ρυθμό που δουλεύουν, θεωρεί ότι έτσι θα μπορέσει να δουλέψει και μια μικρή επιχείρηση υπηρεσιών όπως είναι η δική μου ή ένα εργοστάσιο παραγωγής που είναι. Που παράγουν κάποια προϊόντα, κυρίως σε τρόφιμα στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτά δεν, για μένα δεν υφίστανται, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι τελείως διαφορετικά τα περιβάλλοντα και πρέπει να εστιάσει σε κάθε περιβάλλον ξεχωριστά το Υπουργείο για να μπορέσει να φέρει πέρα στον αντικειμενικό σκοπό τον οποίο έχει θέσει. Τη διασφάλιση δηλαδή της σύνταξης και του συνταξιδοτικού προγράμματος της χώρας. Θεωρώ πάρα πολλά κενά, τα οποία πραγματικά, αν το ανοίξουμε σαν κουβέντα. Όντως θα χρειαστεί ακόμα μια αποκλειστικά εκπομπή για αυτό το θέμα. Πραγματικά. Και εμείς σαν κοινωνία, ας πούμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά και αναρωτιόμαστε κιόλας, τελικά στην Υπουργεία ποιοι έχουν προσληφθεί. Οι άνθρωποι που έχουν προσληφθεί είναι γνώστες του αντικειμένου ή παίρνουμε τον ξάδερφο, τον ξάδερφο, τον ξάδερφο έτσι απλά για να έχει μια καλή δουλειά και να μας ψηφίζει. Εκεί καταλήγει ο απλός πολίτης και βγάζουν κάτι προγράμματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα καν, ας πούμε. Η τεχνολογία τρέχει και για να υλοποιηθεί απαιτεί τον δημόσιο υπάλληλο στη συγκεκριμένη θέση να κάνει την αντίστοιχη συγκεκριμένη κίνηση. Όταν ξέρουμε ότι ο υπάλληλος του δημοσίου δεν έχει τις γνώσεις, δεν έχει την όρεξη, δεν έχει τα προνόμια, δεν έχει αυτό που απαιτεί σαν αμοιβή ώστε να μπορέσει να δείξει την αντίστοιχη προσοχή για να φέρει εις πέρα σε αυτό το αποτέλεσμα και έτσι το κενό παραμένει και πάντα όλες αυτές οι προσπάθειες είτε είναι η κάρτα του εργαζόμενου, της ψηφιακής εργασίας, κάρτα εργασίας είτε είναι τα πώς για τις ελεύθερες επαγγελματίες που θα πρέπει να τα συνδέσουν περνάμε στην άλλη κατηγορία που αντιμετωπίζει πρόβλημα
με το πώς να πληρώνουν το ΦΠΑ. Αυτό το πράγμα απαιτεί κάποιους δημόσιους υπαλλήλους που να είναι 24 ώρες 24 ώρες πάνω από ένα σύστημα και να κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις και αυτοί ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Ποιος μας το εγγυάται αυτό? Δεν μας το εγγυάται κάποιος, γιατί 2 η ώρα όλοι φεύγουν από ό,τι ξέρουμε, έτσι ακριβώς. Άρα, ναι, μεν καλή τεχνολογία, αλλά απαιτεί και την αντίστοιχη εξειδίκευση συγκεκριμένων ανθρώπων σε συγκεκριμένες θέσεις που θα πρέπει να είναι εκεί ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η ψηφιακή οικονομία και αυτή η ψηφιακή ευκολία προς χάρη του Έλληνα πολίτη. Και εργαζόμενου και επιχειρηματία και όλα τους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας. Έχουμε πολύ μεγάλη φορολόγηση. Ο Έλληνας επαγγελματίας έχει μία υπερφορολόγηση και όχι μόνο και ο πολίτης, αλλά θα πάμε στον Έλληνα επαγγελματία. Τι αντίκτυπο θα έχει στην κοινωνία τα επόμενα χρόνια αυτή η πολύ μεγάλη υπερφορολόγηση, θα έλεγα εγώ? Μετά από χρόνια επιστρέφουν τα τεκμήρια, που σημαίνει ότι ένας επιχειρηματίας όταν θα βάλει το κλειδί στην πόρτα, είτε δουλέψει είτε όχι το κατάστημά του, θα πρέπει να καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό φόρου. Είναι πάρα πολύ άδικο. Θα πρέπει να το ξαναδούνε εξ αρχής. Θα πρέπει να το καταργήσουν και να πάνε σε πιο λύσεις, πιο έτσι αμοιβές προς όφελος και των δύο μερών. Και του επιχειρηματία, του ελεύθερου επαγγελματία, αλλά και του δημοσίου να λάβει αυτά που πραγματικά του αξίζει να λάβει. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας? Αυτή η κοινή ακουστική... Είστε και από την Αριδαία, εκεί πέρα έχουμε τα... Έχουμε πάρα πολλά ροδάκινα, έχουμε σπαράγγια, έχουμε τα κεράσια, πλούσια σε θρεπτικά, σε αξίες, σε φρούτα, τα οποία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς η προσπάθεια στο να έρθουν οι καλύτερες τιμές, μεγάλο εμπόδιο αποτέλεσε ο πόλεμος στη Ρωσία με την Ουκρανία, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες αγορές που κατανάλωναν ποσότητες των φρούτων μας. Η Ρωσία έβαλε μπάγκο. Ακριβώς. Και από τότε υπάρχει μια συνεχή πτώση στις τιμές, οι οποίες και λόγω της κλιματικής αλλαγής την οποία βιώνουμε ειδικά αυτόν τον μήνα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η περαιτέρω κατάσταση στα συγκεκριμένα φρούτα. Πρέπει να δούμε ξανά την κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική και να τολμήσουμε να κάνουμε αλλαγές, όχι τόσο για την Ευρώπη, όσο πάλι θα το ξαναπώ για τη χώρα μας. Να μπούμε στο καβούκι μας, στον πρωτογενή τομέα και να φτάσουμε σε ένα κομμάτι να παράγουμε αυτά που μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον πληθυσμό μας, τους Έλληνες πολίτες, τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας και μετά να κοιτάξουμε το εξωτερικό και την Ευρώπη. Η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα την πατρίδα μας? Δεν βλέπω κάποια βελτίωση. Εσύ. Δημιουργούνται συνέχεια νέοι αγρότες, δίνουν τεράστια κεφάλαια στο να εξοπλιστεί αυτός ο νέος αγρότης, με αποτέλεσμα όταν παράγει αυτός ο νέος αγρότης να μην μπορεί να καταναλώσει το προϊόν που παρήγαγε. Με αποτέλεσμα τα χρήματα να πέφτουν σε ένα κουβά χωρίς πάτο. Δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν υπάρχει ανταμοιβή σε αυτό που έκανε ο νέος αγρότης. Οι τιμές πέφτουν. Και όταν είναι να ανέβουν, θα ανέβουν πρόσχερα και στοχευμένα. Και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το κενό, το οποίο δεν μας το αναλύει η κυβέρνηση επιτέλους, το τι συμβαίνει από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. Ποια είναι αυτή, να μας το εξηγήσουν. Ποιος συμμετέχει ανάμεσα σε αυτούς. Ποιος είναι αυτοί οι χονδρέμποροι επιτέλους. Ποιοι βάζουν αυτές τις ανατιμήσεις και αυτό το προϊόν αυξάνει τιμή του, χωρίς να το παίρνει τον καρπό και την άμεση ανταπόκριση στην τιμή την οποία παράγει ο Έλληνας αγρότης. Κύριε Σαμαρά, είστε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει το Euro Pride, το οποίο θα κρατήσει μάλιστα αρκετές ημέρες. Κάτι που δεν συμβαίνει ούτε σε εθνικές επετείους, που θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι ιδιαίτερα για τα χιλιάδες παλικάρια 20χρονα που έχησαν το αίμα τους, για να μπορούμε εμείς να έχουμε ελευθερία λόγου και να έχουμε και μια πατρίδα και ένα σπίτι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Και μάλιστα στο Δημαρχείο θα σας πω, γιατί ίσως προφανώς και θα το ακούσατε, στο Δημαρχείο λοιπόν της πόλης μας είχε αναρτηθεί μια τεράστια αφίσα με δύο άντρες να φιλιούνται. Αυτή την αφίσα την είδαμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου να εκπροσωπεί μια μικρού μήκους ταινία με drag queen, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι σήκωσαν ένα πλακάτ το οποίο έγραφε Destroy Greece, καταστρέψτε την Ελλάδα. Μπορούν αυτά τα περιστατικά
να εξυμνούνται. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχει επέμβει ένας εισαγγελέας για αυτό που έγινε? Δεν είναι ρατσιστικό απέναντι σε όλους τους Έλληνες, όχι σε μια ομάδα ανθρώπων, σε ένα έθνος. Δυστυχώς, δεύτερη φορά είναι που αναφέρω τη λέξη, θα απαντήσω με ένα ερώτημα σε αυτούς που διοικούν αυτή την πόλη. Όλους αυτούς τους υψηλά υφιστάμενους, είτε είναι η Δήμαρχία, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε οτιδήποτε. Έναν θα έπρεπε να ρωτήσουν, και αυτός είναι ο Άγιος Δημήτριος. Το ρώτησαν? Το λέω και ανατριχιάζω. Ξέρετε τι θα συμβεί αν ο Άγιος Δημήτριος σηκωθεί? Εδώ θα το κλείσω. Αυτή η μητροπολιτική, μεγάλη πόλη, ιστορική πόλη, έχει έναν πολιούχο, έναν που την πρεσβεύει και την προστατεύει και δεν τον έχουν ερωτήσει. Εκεί θα μείνω. Η νίκη είναι κόμμα ή κίνημα, κύριε Σαμαρά? Κύριε Σαμαρά, και κάτι ακόμα θέλω να συμπληρώσω. Ξέρω ότι είστε το γένος Χριστιανίδη, ναι, και έτσι ακούγεται πάρα πολύ ωραία αυτό. Άρα που σημαίνει ότι γενεολογικά το δέντρο σας έχει βαθιές ρίζες στον χριστιανισμό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι το επίθετο για το οποίο κυνηγήθηκαν οι προπάπουδοι για να φύγουν από την Μικρά Ασία και να έρθουν εδώ στη μητέρα πατρίδα. Έχει μείνει το γένος, το επικαλούμε πάρα πολύ συχνά. Είναι η ταυτότητα του προσώπου και του γένους και το τι πρεσβεύει το αίμα μου. Κάτι που άλλωστε και ο πρόεδρος μας το αναφέρει, ο κύριος Νατσιός, συνέχεια, ότι εμείς οι Έλληνες πρέπει να κοιτάμε πρώτα πίσω και μετά να πηγαίνουμε μπροστά. Όταν εγώ ξέρω ότι προέρχομαι ο μισός από τη Χιλή, ένα προάστιο έξω από την Κωνσταντινούπολη, και ο άλλος μισός από την Τραπεζούντα, από κάποια χωριά της Τραπεζούντας, αυτό το πράγμα το έχω επάνω μου. Αυτό πρεσβεύω, αυτό κοινοποιώ και το λέω με περηφάνεια το ότι κατάγομαι από εκεί. Και μακάρι να μου δοθεί η ευκαιρία να το πω και μέσα στην Ευρωβουλή. Γιατί θα είναι σήμα κατευθείαν. Πραγματικά. Και εγώ, τόπος καταγωγής είναι και μένα από ένα χωριό της Τραπεζούντας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και πάμε στο ότι η νίκη τελικά είναι κόμμα ή είναι κίνημα. Τι ακριβώς είναι? Δεν υπάρχει λέξη κόμμα. Εγώ αποφεύγω να την φέρω σαν λέξη και να την εκφέρω, διότι είναι καθόλου διχαστική. Το κόμμα είναι το διέρη και βασίλευε. Σε εμάς τη νίκη, η εκπροσώπηση αλλά και το όλο το είναι της νίκης είναι να ενώσει το έθνος. Όλα τα έθνη, όλους τους Έλληνες πολίτες κάτω από το έθνος μας. Δεν υπάρχουν ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, ούτε κεντρώοι. Έχουμε φτάσει στα 50 χρόνια ακριβώς. Τα είδαμε όλα αυτά. Όλες αυτές τα κόμματα τα έχουμε δει τα προηγούμενα 50 χρόνια. Συνεχίζουν όμως να... Έτσι νομίζουν. Συνεχίζουν έτσι να νομίζουν. Εγώ θεωρώ ότι έτσι νομίζουν. Δεν υπάρχει κόμμα. Είμαστε κίνημα, είμαστε μία ιδεολογία, βιωματική, ο καθένας ξεχωριστά το κύτταρο αυτού του κινήματος που πρεσβεύει, τα πιστεύω, που δεν είναι άλλα από την έβρεση της χαμένης αξιοπρέπειας του Έλληνα πολίτη. Κύριε Σαμαρά, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα ο Έλληνας να αποχωριστεί τα παλαιοκομματικά του μυαλά και να προχωρήσει σε κάτι νέο, να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα τελείως διαφορετικό, τελείως διαφορετικό, μάλλον δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα, αλλά να γυρίσει. Κίνημα, να με συγχωρείτε και πολύ σωστά με διορθώσετε. Ένα κίνημα το οποίο ξανά θα φέρει τις αξίες που έχουν χαθεί μπροστά. Αυτό πρεσβεύουμε και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι πλέον όριμος να κάνει αυτή τη στροφή. Χάσαμε ό,τι υποχρεώσεις και να είχε στα κόμματα, τις έχει εξαργυρώσει και στο υπέρμετρο βαθμό. Πλέον δεν έχει καμιά υποχρέωση σε κανέναν, κανένας Έλληνας πολίτης. Οι κυβερνώντες έχουν υποχρεώσεις στους Έλληνες πολίτες πλέον. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Οι υποχρεώσεις ήταν μέχρι εδώ. Ποια παράταξη θεωρείτε ότι είναι πιο ανταγωνιστική απέναντι στη νίκη? Αυτή του κυρίου Βελόπουλου, θα πω έτσι άμεσα, με πολλές διαφορές. Δυστυχώς θα περιγράψω το πώς το νιώθω. Πολλές φορές ο κύριος Βελόπουλος έχουμε δει να αποκαλεί τη νίκη ως δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που λέμε δείχνω κάποιον, αλλά δεν βλέπουμε ότι στα 4 δάχτυλα τα 3 δείχνουν τον δικό σου εαυτό.
Έτσι θα απαντήσω σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Βελόπουλος είναι δεκανίκη και το κόμμα του. Και θα σου το περιγράψω για να το κατανοήσουν και οι τελεθεατές μας πιο άμεσα. Αυτή τη στιγμή η δεξιά παράταξη, που συνεχίζουν και την αποκαλούν έτσι οι συγκεκριμένοι του συγκεκριμένου χώρου, έχει φτάσει σε ένα βαθμό κορεσμού. Υπάρχει ένα καζάνι με αυτούς τους δεκάδες Έλληνες πολίτες που ψηφίζουν και υποστηρίζουν αυτή την παράταξη, το οποίο έχει φτάσει σε βαθμό βρασμού. Και τα απόνερα που τρέχουν έξω από αυτό το καζάνι, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με αυτά τα επέσχυντα νομοσχέδια, αρχίζουν και κατρακυλάνε επικίνδυνα προς την φωτιά που καίει από κάτω και θα εξατμιστούν, θα γίνουν άειλα. Τι κάνουν? Βρίσκουν ένα δεκανίκι, ένα δισκάκι, το οποίο το τοποθετούν κάτω από το καζάνι και αυτό το νερό συγκεντρώνεται σε αυτό το δισκάκι. Για μένα θεωρώ ότι αυτό το δισκάκι το πρεσβεύει ο κύριος Βελόπουλος. Το χέρι το μαγικό θα έρθει μετά από την εξέλιξη και αφού καταλαγιάσει ο βρασμός και θα πάρει αυτό το δισκάκι και θα ξαναγυρίσει μέσα στο καζάνι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι τελεθεατές μας. Ναι μεν, όλα καλά, όλα σωστά, λέει αλήθειες, όλοι το αναγνωρίζουμε, αλλά τις λέει με έναν θεατρινισμό τέτοιον που για μένα προσωπικά δεν είναι αυτό που πρεσβεύει σε μια οθόνη, ο έντονος λόγος και ο θεατρινισμός. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί εμείς εκεί, συγγνώμη Μαρία μου, γιατί εμείς εκεί στην Υπέλα έχουμε τα κεράσια όπως είπα πριν, λέει ο σοφός ο λαός μας, εκεί που ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Και έχετε και ωραία κεράσια εκεί στην Ελλάδα όλοι. Τραγανά. Βέβαια, γιατί και εγώ είμαι καταγωγή και από εκεί. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος, τα ποσοστά που τα βλέπουμε πολύ ανεβασμένα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πού οφείλεται αυτό? Όταν είσαι δεκανίκη, δεν θα έχεις μια βοήθεια από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Η νίκη δεν ακούγεται πουθενά, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, εν ώψη και των ευρωεκλογών, έχουν κάποιες υποχρεώσεις που θα πρέπει να μας αναδείξουν και εμάς, σαν στελέχη, σαν μέλη του κινήματος, που θα πρέπει να πούμε επιτέλους την άποψή μας στους δυνητικούς Έλληνες ψηφοφόρους. Τώρα φτάσαμε δηλαδή 50 μέρες πριν τις εκλογές, 55 για να το κάνουμε. Είναι μια κατεύθυνση την οποία δεν επιθυμούν να ακουστεί η αλήθεια που πρεσβεύει η νίκη. Γιατί η αλήθεια πονάει και ευαισθητοποιεί αυτιά και συνειδήσεις στο να πράξει ο Έλληνας ψηφοφόρος το σωστό με την ψήφο του. Και αυτή η σωστή ψήφος, πραγματικά και τον μόνο το πω, είναι μόνο στο κίνημα νίκη. Κύριε Σαμαρά, τι είναι για εσάς η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός, ο οποίος έγινε για ένα συγκεκριμένο αντικειμενικό σκοπό, αυτό το να μπορέσει να πατήσει ξανά στα πόδια της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ' όλα αυτά όμως φτάσαμε στο σήμερα να υπάρχει τεράστιο κενό ενημέρωσης στο Ευρωπαίο πολίτη για το τι πρεσβεύει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ρωτήσουμε έναν απλό περαστικό σε ένα κατάστημα, σε ένα πεζοδρόμιο και τον πούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κράτος σου, είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξέρει να απαντήσει. Και εύλογα δεν θα ξέρει, γιατί δεν παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ενημερώνεται ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος κατ' επέκταση πολίτης για τους θεσμούς που πρεσβεύει η Ευρώπη. Καταντάει σήμερα που μιλάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο να είναι όπως και οι κυβερνήσεις των κάθε μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλω να πω? Πρόκειται για μια κλίκα, για ένα σύνολο ανθρώπων που αγνοεί τη βάση τελείως και δημιουργεί τις καταστάσεις προς όφελος μόνο αυτής της κλίκας. Πρόσφατα είδαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με έκπληξη μου θα πω, την κυρία, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Φων, θα την πω εδώ, η οποία μου προξένησε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση, θεωρούσα ότι θα ήταν πιο ανεξάρτητη. Άρα τι είναι, Νέα Δημοκρατία και αυτή? Όλοι έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, να μπορέσουν να επανεκλεγούν για να ολοκληρώσουν τις επιταγές τις οποίες έχουν. Και αν είναι αυτή στη Νέα Δημοκρατία, αναρωτιέμαι σαν πολίτης που την είδα εκεί στο συνέδριο,
να τη χειροκροτάνε, να γελάει. Και καταλάβαμε κατά πολύ ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Πώς θα δικαιωθούν τα ΤΕΜΠΗ, κύριε Σαμαρά? Τα ΤΕΜΠΗ έχουν δικαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουν επέλθει οι ποινές και ναι, αλλά υπάρχει ημεροληψία υπέρ του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη από την εκπρόσωπο της Ευρώπης. Εκεί ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι αυτά που θεσμοθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έρθουν να γνωστοποιηθούν στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη και συγκεκριμένα για το θέμα μας τον Έλληνα πολίτη και αυτός να μπορέσει να δώσει την ψήφο του εκεί που πραγματικά αξίζει για να διευκαλυνθεί ένα τόσο μεγάλο σημαντικό θέμα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ προσφυλές πρόσωπο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τον έχουν μιστάξει και μην μπρέξει για κάποιους σκοπούς. Πρόσφατα τον ρώτησαν τι μέλη γινέστε στο μέλλον. Υπάρχει θέση για σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σύντομα, πρόσφατα, σε μια συνέντευξη ενός τηλεοπτικού καναλιού. Και τι είπε? Και είπε, όχι, εγώ θα μείνω στην Ελλάδα. Ξέρετε, όταν λέει ένας πολιτικός με τόσο άμεσο τρόπο τι συμβαίνει. Συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Εννοείται. Εννοείται. Κύριε Σαμαρά, γιατί επιλέξατε να συμπεριληφθείτε στο Ευρωψηφοδέλτιο της νίκης? Τι σημαίνει η νίκη για εσάς? Η νίκη, το είπα και πρόσφατα σε μια ομιλία που έδωσα στην ΑΟΣΑ, για μένα είναι μια βιωματική ιδεολογική υπόσταση κινήματος, το οποίο όλοι θεωρώ που βρισκόμαστε σε αυτήν, έχουμε να κάνουμε με την καλή έννοια του Έλληνα πατριώτη που αναζητά την αναγέννηση του έθνους του. Αυτό το πράγμα, βλέποντας τα τελευταία 50 χρόνια, και δεν είναι τυχαίο νομίζω τα 50 χρόνια, 1974-2024, γιατί κάθε 50 χρόνια αλλάζει η ιστορία. Θεωρώ ότι ήταν το απόλυτο σωστό timing που λέμε εμείς στη γλώσσα μας τα χρηματοοικονομικά, στο να μπορέσει ένα κίνημα να αναδείξει ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει τα τελευταία 50 χρόνια, άλλοι στο μεγαλύτερο βαθμό λόγω ηλικίας, άλλοι σε μικρότερο, το πώς θα μπορούσε το έθνος μας να μεγαλουργήσει και δυστυχώς δεν το κατάφερε, διότι κάποιοι μέσα σε αυτό το ελληνικό κράτος προσπαθούν να εξυπηρετήσουν ίδια συμφέροντα. Αυτό η νίκη δεν το επιθυμεί να συμβεί ποτέ και θα βάλει φρένο και θα το καταφέρει, θα με θυμηθείτε. Και γιατί οι συμπολίτες και γιατί οι πολίτες να εμπιστευτούν την ψήφο στο πρόσωπό σας? Δεν είναι στο πρόσωπό μου, είναι στη νίκη. Ένας γέροντας μου έλεγε, το ψηφοδέλτιο όταν θα βγει πρώτα ο Θεός, θα πρέπει αυτός που το λαμβάνει για να σταυρώσει τον αντίστοιχο υποψήφιο, θα πρέπει να διαβάζει όχι ονόματα, νίκη, 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 νίκη. Έτσι χαρακτηριστικά μου το ανέφερε. Όλοι είμαστε νίκη, όλοι έχουμε την προσωπικότητά μας, όλοι έχουμε το επάγγελμά μας και αυτό που ο καθένας πρεσβεύει, αλλά να καταλάβετε ότι όλοι τον κύκλο τον αναπληρώνει επάνω στον προηγούμενο αλλά και στον επόμενο. Υπάρχει ένας κύκλος συνεχής κίνησης της νίκης με έναν και μόνο αντικειμενικό σκοπό, την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη. Επιτέλους να βρει την χαμένη αξιοπρέπειά του. Οι εκλογές θα λάβουν μέρος στην καλοκαιρινή περίοδο, τότε που οι ψηφοφόροι εποχική πάλι εστίασης και όχι μόνο, πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν, λόγω του ότι θα είναι σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από τα κέντρα τα εκλογικά. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Πώς αξιολογείται αυτό το γεγονός? Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 400.000 Έλληνες οι οποίοι τη θερινή σεζόν μετακινούνται από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά μας για να εργαστούν. Πέρσι το καλοκαίρι στις εθνικές εκλογές δεν μερίμνησε εκεί τότε η κυβέρνηση ώστε αυτοί οι άνθρωποι να εξασκήσουν το δικαίωμά τους. Θεωρώ φέτος και μετά από αυτή την παρέμβαση έστω τη μικρή, εύχομαι κάποιοι να μας ακούσουν, να κάνουν αυτό που πρέπει, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους και όχι στον τόπο καταγωγής τους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο με την επιστολική ψήφο, αρκεί να ενημερωθούν έγκαιρα, να υποβάλουν το αντίστοιχο έγγραφο μέχρι νομίζω 29 Απριλίου αυτή η προσπάθεια, να δηλώσουν το μέρος της εργασίας τους και από εκεί να μπορέσουν να ψηφίσουν.
Δεν πρέπει να πάει χαμένη ψήφος κανενός μας. Ευχής έργων είναι αυτό, μακάρι να λειτουργήσει. Η θέση σας απέναντι στα εθνικά μας θέματα ποια είναι? Για παράδειγμα, ο Γεραπετρίτης είπε ότι είναι ύψιστης σημασίας η χώρα μας να βοηθήσει την Ουκρανία. Συμφωνείτε με αυτό? Θα ξαναέρθω και θα σε απαντήσω σε αυτό που είπα και για την οικονομία μας και για τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει σαν χώρα να το κατανοήσουμε. Όσο πιο σύντομα το κατανοήσουμε, τόσο πιο κερδισμένοι, μην παρεξηγηθεί η λέξη, θα βγούμε για το μέλλον. Πρέπει να μπούμε στο καβούκι μας. Εμείς πρεσβεύουμε την ειρήνη. Μπορούμε να στείλουμε φάρμακα, όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Νατσιός. Αυτό να κάνουμε, να μην στείλουμε όπλα. Φάρμακα να στείλουμε, είτε είναι στη Μέση Ανατολή, είτε είναι στην Ουκρανία. Όχι όπλα. Πρέπει τα όπλα να μείνουν στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Σαν φωτιές ανεβαίνουν και βγαίνουν στο ξαφνικά σε διάφορα σημεία στη γειτονιά μας. Εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να αυξήσουμε, να ρίξουμε λάδι στη φωτιά ή να την περιορίσουμε και να τη σβήσουμε στο τέλος? Πρέπει να γυρίσουμε στο καβούκι μας. Να μπούμε στο καβούκι μας. Να δούμε το έθνος μας. Ποια θα ήταν τα τρία πράγματα που θα κάνετε, ποια θα είναι, εάν εκλεγείτε Ευρωβουλευτής της Νίκης? Όταν θα μπείτε μέσα στην Ευρωβουλή, ποια είναι τα τρία πρώτα πράγματα που θα θέλατε να κάνετε? Δεν μ' αρέσει να μιλάω για το μέλλον. Υποθετικά. Υποθετικά. Το σίγουρο είναι ότι αν θα μπει η Νίκη και εγώ προσωπικά στην Ευρωβουλή, ένα πράγμα είναι αυτό που θα γίνει. Θα μπει ο αέρας της ρωμιοσύνης. Θα το αντιληφθούν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας το πόσο οικουμενικά θα μπορέσω εγώ, έστω από το δικό μου μετερίζει, να δώσω την οποιαδήποτε μάχη για το σύνολο της Ευρώπης και κατ' επέκταση για το σύνολο του έθνους. Θα εστιάσω στην Ελλάδα, στην πατρίδα, στους Έλληνες συμπολίτες μου, τα αδέλφια μου, τους Έλληνες και Ελληνίδες. Εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Σαμαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω όμως να κρατηθείτε για να στείλετε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές του Ελλάς Time, ένα προσωπικό μήνυμα προς τους τηλεθεατές μας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εκλογές αυτές της Ευρωβουλής, του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν πρέπει να είναι χαλαρή η στάση μας απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει όλοι να προσέλθουμε και να ψηφίσουμε. Είναι απαραίτητο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το μέλλον και επειδή, όπως είπα πριν, δεν θέλω να μιλάω για το μέλλον, αλλά με αυτά που συμβαίνουν θα είναι δύσκολα, πρέπει να δώσουμε το σταυρό μας, το όπλο μας, σε αυτούς που πραγματικά το αξίζουν, ώστε να βάλουν τα θεμέλια στο να προστατευτεί το έθνος. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε όλοι μας, και οι ψηφοφόροι της Νίκης, αλλά και από άλλα κόμματα. Πρέπει να έχουμε συμμετοχή στην κάλπη. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ ακούς την αλήθεια. Έως το επόμενο ραντεβού μας, να είστε καλά, η Παναγιά μαζί σας.